σημαίνει το crack στο χρηματιστήριο και για τους απλούς πολίτες, γιατί μπορεί να λέμε αυτό που λέγαμε τη Βιργίνια προηγουμένως, εμείς δεν έχουμε μετοχές, ό,τι και να γίνει δεν μας ενδιαφέρει. Οι περισσότεροι πλέον δεν έχουν καταθέσεις. Α, μπράβο, εντάξει, τι έχουμε. Αλλά να για χάσουμε. Να δούμε πόσο, όχι μας ενδιαφέρει, πόσο όμως αφορά, έτσι, γιατί έχει τεράστια διαφορά. Mm-hmm. Λοιπόν, και έχουμε στη γραμμή μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τον έγκριτο συνάδελφο, οικονομολόγο και οικονομικό συντάκτη τον Λουκά τον Γεωργιάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Βιργινία και Ειρήνη. Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Πόσο μας αφορά όλο αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με το χρηματιστήριο, γιατί πολλοί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την αλφαβήτα. Στις καλές εποχές, και μιλάω έως το 2009, επειδή οι μέτοχοι των τραπεζών ήταν και τα ασφαλιστικά ταμεία, έπαιρναν μεγάλα μερίσματα, είχαν μεγάλες υπεραξίες και συμπλήρωναν για να δώσουν παραπάνω αυξήσεις στις συντάξεις. Από τη στιγμή που έχει εξαϊλωθεί, έχουν χαθεί 40 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες το 2015 με την ανακεφαλαιοποίηση και έχουν φύγει και 40 δισεκατομμύρια από καταθέσεις, δηλαδή φανταστείτε έναν οργανισμό ο οποίος χάνει το 40% του αίματος, δεν μπορεί αυτός ο οργανισμός να είναι υγιής. Και επίσης αυτά τα δύο, αυτός ο συνδυασμός των δύο αριθμών, 40 δις που χάθηκαν σε αξία των τραπεζών με την ανακεφαλαιοποίηση του 2015 και άλλα 40 δις που έφυγαν από τις καταθέσεις, είναι η αιτία για την οποία πρέπει να γίνουν μέσα στην επόμενη τριετία πάνω από 200.000 πληστηριασμοί, γιατί αλλιώς δεν μαζεύονται οι ισολογισμοί των τραπεζών. Αυτό βλέπουν οι αγορές, ότι δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, mm-hmm. γιατί εδώ και 3-4 χρόνια και λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, της συντριπτικής πλειονότητας των συμπολιτών μας, κακά τα ψέματα, αλλά και λόγω αυτού του κινήματος του δεν πληρώνω, υπήρξε μια γενική στάση πληρωμών η οποία ζημιώνει και τις τράπεζες, το ίδιο βλέπουμε και στη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ είναι ενδεικτικό ότι αυτή τη στιγμή έχει αξία 300 εκατομμύρια η ΔΕΗ, όταν το 15% της εταιρείας πριν από 4 χρόνια είχε 600 εκατομμύρια. Νομίζω ότι επειδή πάντα λέμε, ακούγεται αυτό το πολύ έβυχο, πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν οι άνθρωποι, να πούμε ότι πίσω από τους αριθμούς όντως υπάρχουν άνθρωποι. Και οι αριθμοί είναι καταλυτικοί. Έγινε μια μεγάλη ζημιά, μας βρήκε μια συμφορά το 2015 η οποία αρχίζει και ξετυλίγεται. Δηλαδή έγινε ένας σεισμός και μπαίνουμε σιγά σιγά στα ενδότερα του οικοδομήματος. Και βλέπουμε συνέχεια ζημιές. Έχουν χτυπηθεί δοκάρια, έχουν πέσει τείχη. Μιλάς για το πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης, έτσι. Το 2015, ναι. Η ζημιά από εκεί ξεκίνησε. Το οποίο να σημειώσω εγώ απλά, σας διακόπτω και τους δύο, επειδή προ μιας εβδομάδας είχαμε τον κύριο Πιτσιόρλα καλεσμένο, χαρακτήριζε, δεν είναι καταστροφή, λέει, το πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης. Ήταν μια περίοδος προσαρμογής. Εγώ θα παραθέσω ως οικονομολόγος, επειδή έχω την τιμή λόγω της δουλειάς μου, επί 23 χρόνια η δουλειά μου είναι να διαβάζω τους προϋπολογισμούς του κράτους. Έχω να πω, αυτά τα 40 συν 40 δις πριν, τα 14,5 δισεκατομμύρια νέα μέτρα, τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν πήραμε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα επιστρέψαμε για την ακρίβεια πίσω, ενώ θα ήταν προληπτική γραμμή πίστωσης το 2015 και δεν θα χρειαζόταν το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο. Επίσης, μέχρι το τέλος του 2018, την περίοδο 15-18, χάθηκε εισόδημα ΑΕΠ περίπου 25 δισεκατομμυρίων ευρώ και δεν θα χρειαζόταν να γίνουν περικοπές συντάξεων, γιατί περικοπές των συντάξεων θα γίνουν. Δεν έχει σημασία, δεν ξέρω ποιο θα είναι η κυβέρνηση η σημερινή. Θα γίνουν, λες, όχι στο χρόνο ενδεχομένως που δεν θα υπάρχουν αντισταθμιστικά. Δεν μπορούν να πάνε οι μειώσεις της συντάξης το 2020 μαζί με το αφορολόγητο. Γιατί θα υποστεί σόκα στο κομμάτι του ΑΕΠ η οικονομία. Θα πέσει πολύ, ναι. Άρα, εδώ μιλάμε πλέον για τραγικά λάθη που έγιναν το 2015, τα οποία αρχίζουμε να πληρώνουμε. Αυτή την περίοδο, επειδή ακούμε διάφορα περί κερδοσκόπων κτλ. Έχουμε την Ιταλία, όπου στην Ιταλία σηκώθηκε, υπήρξε μια αντίσταση, ένας άνεμος αντίστασης. Εμείς δεν θέλουμε έλλειμμα 1,9%, θέλουμε 2,4%. Πολύ ωραία, οι αγορές το τιμολόγησαν αυτό, οδήγησαν το δεκαετές ομόλογο της Ιταλίας στο 3,5%, το δικό μας, γιατί εμείς ακολουθούμε την Ιταλία, στο 4,5% αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πριν από λίγο που έβλεπα ήταν 4,51%. Τι άλλο συνέβη στην περίπτωση Ελλάδος? Είπαμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Όχι. Απλά τέλειωσε το τρίτο πρόγραμμα και δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεφτά. Υπάρχει ένα μαξιλάρι ασφαλείας 27 δις για να αποπληρώσουμε τα δάνεια που λήγουν έως τον Ιούλιο του 2020. Όμως θα έπρεπε να υπάρξει ένα σχέδιο από την κυβέρνηση. Αντί να τρέχουμε για να πιάσουμε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%,
να τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξη 4 και 5% και να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 2%. Δεν χρειάζονται και πανηγυρισμοί, έτσι, γιατί λέγανε όλοι ότι θα πρέπει να πανηγυρίσουμε. Δεν υπάρχει θέμα πανηγυρισμών. Εδώ χάσαμε την καλύτερη τετραετία, της καλύτερης δεκαετίας του πλανήτη. Αυτή η δεκαετία από το 9 μέχρι φέτος δεν πρόκειται να... Μπορεί να ξανάρθει κάποια στιγμή αργότερα, αλλά δεν είχε προηγούμενο. Γιατί το λέω αυτό? Υπήρχε το φθηνό χρήμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμείς δεν πήραμε τίποτα από το QE, από την ποσοτική χαλάρωση. Ούτε αυτό το θέλαμε. Πάθαμε τεράστια ζημιά στις τράπεζες. Και όταν λέμε τράπεζες, μιλάμε για την περιουσία του ελληνικού λαού. Η κρατικοποίηση που έγινε το 2015, η ανακεφαλαιοποίηση, χάθηκαν 40 δισεκατομμύρια ευρώ περιουσία του ελληνικού λαού. Και χρειάστηκαν 40 δισεκατομμύρια δανεισμού για να αντικατασταθεί αυτή η ζημιά. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν, δυστυχώς υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα οικονομικής παιδείας στην Ελλάδα. Υπάρχει οικονομικός αναλφαβητισμός. Και οι πολίτες δεν τα καταλαβαίνουν όλα αυτά. Λουκά, συγγνώμη, σε διακόπτω. Και να συμπληρώσω ότι έως το 2060, σύμφωνα με τον τέος επικεφαλής του Euro Working Group, τον κύριο Thomas Wieser, ο αρχιλογιστής των χωρών της Ευρωζώνης, ο πλέον αρμόδιος, είπε ότι έως το 60 η Ελλάδα, με αυτό που συνέβη το 2015, έχασε και άλλα 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε όρους ΑΕΠ. Δηλαδή λένε κάποιοι, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει, ότι μα καλά δεν αυξήθηκε το χρέος. Εντάξει, το χρέος έχει αυξηθεί λίγο. Πήραμε και τα 86 δισεκατομμύρια του δανεισμού. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό ήταν πρόσθετος δανεισμός. Το θέμα όμως είναι να καταλάβουμε, για να το πω λιανά, η Βιργινία Δημαρέση και η Ειρήνη Γκέλη ανοίξαν ένα μαγαζί. Κάνανε εγγένεια, φέραν τον παπά, ήρθε ο κόσμος, πανηγυρίσανε, κεράσανε και ξεκίνησαν την επόμενη μέρα να κόβουν στην ταμιακή αποδείξη. Έχουν 5-10 εργαζομένους. Και έρχεται ο τρελός ο Λουκάς ο Γεωργιάδης, ισοπεδώνει αυτό το μαγαζί. Και η Βιργινία η Δημαρέση με την Ειρήνη την Γκέλη είχαν φτιάξει αυτό το μαγαζί με δανεικάρα, χρωστάνε στις τράπεζες τα δάνεια, αλλά δεν έχουν μαγαζί να το δουλέψουν. Αυτό πάθαμε το 2015. Το λέω έτσι απλά για να καταλάβει. Νομίζω πολύ κατανοητό. Ναι, πολύ κατανοητό. Να σε ρωτήσω κάτι, Λουκά. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε προηγουμένως ότι είναι απολύτως διαχειρίσιμη η κατάσταση στις τράπεζες. Εκτιμάς ότι τα πράγματα είναι έτσι, είναι απολύτως πραγματικά διαχειρίσιμη, ή θα πρέπει να ανησυχήσουμε? Δουλειά του Υπουργού Οικονομικών είναι να βγαίνει και να καθίσει κάτι. Θα συμφωνήσω σε αυτή την περίπτωση, μιλώντας τη γλώσσα των οικονομικών, αλλά θέλω να πω ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν αξία, όλες οι τράπεζες μαζί, 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι σουρωτήρια. Δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία. Γιατί υπάρχει τεράστιο άνοιγμα στα κόκκινα δάνεια. 100 δισεκατομμύρια από τα 200 δις δανείων, τα 100 είναι κόκκινα. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν ιστροές καταθέσεων για να ενισχύσουν το σύστημα, δηλαδή να δοθούν χρηματοδοτήσεις με επιτόκια 2-3% και να αρχίσει να τρέχει μια επένδυση, να προσληφθεί κόσμος με εργασιακές σχέσεις πλήρους απασχόλησης και 6-7 εκατοστάρικα, όχι 3 εκατοστάρικα. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή το 55% των μισθωτών αμείβεται με έως 500 ευρώ. Αυτό δείχνει το εργάνι, το σύστημα εργάνι. Άρα η ζημιά είναι πολλαπλή και ξετυλίγεται αυτή τη στιγμή και στο κομμάτι των τραπεζών. Μας βλέπουν οι αγορές ότι συμφωνηθέντα μέτρα όπως οι συντάξεις τα φέρνουμε με έναν τρόπο. Εγώ δεν το έχω ξαναζήσει 23 χρόνια και νομίζω ότι διαβάζοντας και την ιστορία τα προηγούμενα 50 χρόνια από τον πόλεμο 60 δεν υπήρχε διπλός προϋπολογισμός. Δεν υπήρχε ένας προϋπολογισμός προθέσεων και ένας προϋπολογισμός αγορών και ένας προϋπολογισμός για εσωτερική κατανάλωση. Και εδώ μιλάμε για ένα δομικό μέτρο. Είναι ψέματα αυτά που λένε όλοι στην κυβέρνηση ότι δεν είναι δομικό ή δημοσιονομικό μέτρο. Είναι δομικό μέτρο αυτό στο ασφαλιστικό. Ξέρετε γιατί? Γιατί στο τρίτο μνημόνιο υπογράψανε ότι οι δαπάνες του ασφαλιστικού συστήματος δεν μπορούν να ξεπερνάνε το 10% του ΑΕΠ. Ξέρετε αυτή τη στιγμή πόσα καταβάλλονται για συντάξεις? Το 16% του ΑΕΠ. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρωζώνη. Είμαστε η πλέον προβληματική οικονομία. Το βλέπουν αυτό οι επενδυτές στην αγορά των ομολόγων όπου δεν δανειζόμαστε, γιατί έχουμε το μαξιλάρι ασφαλείας, αλλά για να πείσουμε επενδυτές να φέρουν λεφτά εδώ στην Ελλάδα και να φτιάξουν μια βιομηχανία, να αγοράσουν ένα ξενοδοχείο κτλ. Πρέπει να βγούμε στις αγορές και όλο αυτό η κυβέρνηση το αναγάγει σε μια επίθεση των κερδοσκόπων. Δεν είναι στραβός ο γυαλός, αρμενίζουν πάρα πολύ στραβά. Τελικά, Λουκά, για να καταλάβουμε, γιατί είσαι πολύ κατανοητός αυτά που λες, τα λες πάρα πολύ ξεκάθαρα και νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τι γίνεται. Τι έφταιξε χθες και είχαμε αυτή τη μαύρη Τετάρτη για το χρηματιστήριο και τις τράπεζες? Ήταν πολλοί παράγοντες μαζί? Ναι, ήταν πολλοί παράγοντες μαζί. Είναι το θέμα της Ιταλίας καταρχάς. Τιμολογείται υψηλότερα ο κίνδυνος στην Ιταλία, γιατί εκεί η κυβέρνηση δεν συμβιβάζεται με το στόχο του ελλείμματος που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει μεγαλύτερο έλλειμμα. Αυτό το βλέπουν οι αγορές, το τιμωρούν. Δεν εμπιστεύεται κάποιος τα λεφτά σε μια οικονομία
όπου ανεβαίνει και το ρίσκο χώρας. Αυτό είναι δεδομένο, είναι γραμμένο στα βιβλία, είναι για όσους έχουν στοιχειώδη μυρωδιά από αγορές. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τις εκθέσεις των αμερικανικών οίκων. Και εδώ να πω ότι καλό είναι να μην μπερδεύουμε τα delivery σε εθνικά θέματα με τα οικονομικά. Είναι η μέρα με τη νύχτα, δεν έχουν καμία σχέση και καμία σύνδεση. Βγήκαν και είπαν, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα σε κάποιες τράπεζες. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα... Δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους, τα NPEs, όπως λέγονται χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Βλέποντας όλα αυτά και διαβάζοντας προσεκτικά τους ισολογισμούς των τραπεζών για το πρώτο εξάμηνο του έτους και ταυτόχρονα βλέποντας ότι το οικονομικό κλίμα από τις 105,3 μονάδες πήγε στις 101,3 μονάδες, είναι το δείκτης οικονομικού κλίματος όπως τον μετρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα και ο δείκτης ο δείκτης οικονομικού κλίματος σύμφωνα με το ΙΟΒΕ δείχνει επιδείνωση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ποιος θα έρθει να επενδύσει και να δώσει χαμηλότερο επιτόκιο σε μια οικονομία η οποία είναι σε στάσιμο χρεοκοπία, παρουσιάζει ανεμική ανάπτυξη, γιατί αυτό το 2,5% της ανάπτυξης, οι δύο μονάδες είναι από την υπερφορολόγηση. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Δεν είναι επενδύσεις, είναι υπερφορολόγηση. Αντιθέτως, μάλιστα, βλέποντας το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ενώ φέτος περιμέναν αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, δηλαδή το να φτιαχτεί ένα εργοστάσιο, μια οικοδομή κτλ., 11%, η αύξηση είναι 0,8% μόλις. Αυτά όλα κάθονται κάτω και πολλοί λένε μα οι αριθμοί κτλ. Εγώ θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Όταν πάμε στο γιατρό και κάνουμε κάποιες εξετάσεις αίματος και τις δείχνουμε, τους αριθμούς δεν κοιτάζουμε. Εδώ η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι αφού ελέγχουμε τη χοληστερίνη, τον αιματοκρίτη, τα αιμοπετάλια κτλ. Δεν έχει σημασία που το ζάχαρο είναι στο 3 και το λέω αυτό για τις συντάξεις. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν έχεις το ζάχαρο στο 3 και όλα τα άλλα καλά, είναι, μπαίνεις πλέον σε ένα ειδικό πρόγραμμα. Γιατί έχεις υψηλό ζάχαρο και το ζάχαρο επιφέρει έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Το λέω με ιατρικούς όρους που τους χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εμείς στο οικονομικό ρεπορτάζ και γενικά όσοι έχουμε περάσει από οικονομικές σχολές, για να καταλάβει ο κόσμος πού βρισκόμαστε τώρα και τι ζημιά έγινε το 2015. Άρα χρειαζόμαστε επενδύσεις ουσιαστικά. Επίσης, για να πούμε κάτι άλλο. Δεν ξυπνήσαμε ξαφνικά χτες και είδαμε οι τράπεζες. Α, πέσανε κάτω η Πειραιώς για παράδειγμα, που πολλοί λένε ότι έχει μεγάλα ανοίγματα και εξετάζονται διάφορα σενάρια, και να μην τα λέμε στον αέρα κτλ. Οι τράπεζες τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουν χάσει 97% της αξίας τους. Ο ελληνικός λαός δηλαδή έχασε από την περιουσία του, άσχετα αν έχει στο μυαλό του ότι εγώ χρωστάω στην τράπεζα, είμαι κόκκινος και θέλω να καούν οι τράπεζες, όπως λένε οι διάφοροι. Πάντως, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτη ακόμη η ελληνική οικονομία και ακόμα και αυτός ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι το Bloomberg φταίει για αυτό που έγινε χθες, δείχνει ακριβώς αυτό. Όσοι έχουν κακή σχέση με τα οικονομικά ή όσοι ήταν πορωμένοι με τη μαρξιστική οικονομική θεωρία, δηλαδή γενικώς λόγια του αέρα, προσαρμόζονται, βλέπουν την πραγματικότητα των αγορών και της οικονομίας. Αγορές ποιοι είναι? Αγορά είναι το ΙΚΑ για παράδειγμα. Είναι το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένοι 5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα, των οποίων τα λεφτά από τις εισφορές κάπου πηγαίνουν και αξιοποιούνται. Για παράδειγμα στα ομόλογα ή ένα πολύ μικρό μέρος σε κάποιες μετοχές τραπεζικών ιδρυμάτων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι στο οποίο να επενδύσει κάποιος και να έχει μεγάλη ασφάλεια. Και δεν υπάρχει και σταθερό φορολογικό περιβάλλον ακριβώς, για μια επιχείρηση. Όταν ας πούμε η κυβέρνηση λέει ότι το 2022 θα μειώσει το φορολογικό συντελεστή, το 2021 συγγνώμη, στο 26% δηλαδή εκεί που ήταν το 2014. Ναι, ναι. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Όταν έχουμε 4 εκατομμύρια κόκκινα αφημί, όταν έρχονται περίπου 800.000 πληστηριασμοί από δημόσιο και τράπεζες την επόμενη τετραετία, όταν έχουμε το 55% με μισθωτή εργασία και αποδοχές κάτω από 500 ευρώ το μήνα. Αυτό βλέπουν οι αγορές. Θα είναι δύσκολη η εξυπηρέτηση των δανείων, θα είναι δύσκολη η εξυπηρέτηση του χρέους. Το ιδιωτικό χρέος αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτά που χρωστάμε στις τράπεζες και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, 352. Ναι, είναι βόμβα δηλαδή, το ιδιωτικό χρέος. Είναι ναι. το 180% του ΑΕΠ. Αυτά βλέπουν οι αγορές, αυτούς τους αριθμούς βλέπουν και παίρνουν την πιο ορθολογική απόφαση. Είναι αυτό που λέμε ότι αν σε καλέσουν, Βιργινία, και σου πούνε πού μας προτείνεις να επενδύσουμε και τους πεις Ελλάδα, θα σου πούνε παίρνει από το λογιστήριο ότι σου χρωστάμε και αντεγιά. Απολύσει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Απλά εδώ για τη φωτιά φταίει η αυθαίρετη δόμηση, αλλά νομιμοποιούμε τα αυθαίρετα, τα τακτοποιούμε. Για το γεγονός ότι είναι σουρωτήρη η οικονομία και το τραπεζικό σύστημα φταίνει οι κερδοσκόποι.
πρέπει να αποφασίσουν πλέον ναι. να δουν τα πράγματα σοβαρά. Ανακάλυψε η κυβέρνηση, θα συμφωνήσω, είναι από τις ελάχιστες φορές νομίζω που συμφωνώ με τον κύριο Βαρουφάκη, έτσι, αυτό που είπε, ότι ανακάλυψε η κυβέρνηση ότι υπάρχουν, ας πούμε, και κερδοσκόποι στην αγορά, σε λίγο θα ανακαλύψει και αλάτι στη θάλασσα. Ναι, δηλαδή εγώ δεν ξέρω να είναι κανένας που πηγαίνει τα λεφτά του για να χάσει. Σωστό. Και έπειτα το ξαναλέω ότι οι καλές συντάξεις μέχρι το 9-10 συμπληρώνονταν και από τα πολύ καλά μερίσματα που έπαιρναν τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί είχαν τοποθετήσει τα χρήματά τους, κυρίως σε ομόλογα. Βέβαια, ήταν αναγκαίο κακό το κούρεμα των ομολόγων για να ελαφρυνθεί το χρέος κατά 137 δισεκατομμύρια ευρώ, να φύγει χρέος από ιδιώτες, γιατί αυτό θα ήταν εν δυνάμει συστημικός κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία, και να πάει στα κράτη. Μας ανέλαβαν τα κράτη, φορολόγησαν τους πολίτες τους, δηλαδή στην Εστονία που είχε 120 ευρώ η σύνταξη. Οι Εστονοί μας δίνουν 1,2 δισεκατομμύρια καλά ευρώ. Καλά κάνεις και το λες, γιατί και αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος ή δεν το καταλαβαίνει. Το ξέρουμε, αλλά είναι τέτοιος ο εθισμός στον υπερδανισμό σε όσα συνέβαιναν τα προηγούμενα 30 χρόνια, που αρνείται να το αντιληφθεί ο κόσμος. Δηλαδή με συντάξεις στα 52, στα 55, το σύστημα είναι πλέον θνησιγενές. Δεν και, και εκεί πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση και όχι στους άνω των 70 που έλεγε ο κύριος Τσακαλώτος ότι κάποια στιγμή με φυσικό τρόπο θα φύγουν από το σύστημα. Όταν πας στους ξένους επενδυτές μπορείς να τους πεις το εξής. Μακάρι οι άνθρωποι να ζήσουν και 100 χρόνια, γιατί το προσδόκιμο ανεβαίνει συνεχώς. Εγώ σας έχω έτοιμο ένα πλάνο που δείχνει που με βάση αυτές τις παραμέτρους μπορούμε μέσα στην επόμενη δεκαετία να τρέχουμε με ανάπτυξη 4-5%. Και έτσι να μην χρειαστούν περικοπές συντάξεων στο μέλλον, γιατί αυτές που είναι τώρα θα γίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Έστω και με κάποια μικρή παράταση 5-6 μηνών και τα λοιπά θα γίνουν, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά όταν πας έξω και εύχεσαι στην ουσία τους λες, κοίτα αυτοί θα φύγουν με φυσικό τρόπο και τα λοιπά, δεν δείχνει την εικόνα σοβαρής χώρας. Ούτε επίσης, γιατί όλα αυτά κουμπώνουν, υπάρχει μια αβεβαιότητα για το τι θα γίνει το 2020. Όχι απλά μόνο στις εκλογές που έρχονται, όποτε και αν γίνουν, μπορεί το Νοέμβριο-Δεκέμβριο τώρα, μπορεί του χρόνου το Μάιο ή το Σεπτέμβριο. Όταν βλέπουν ότι υπάρχουν ενάρκες για τον επόμενο και υπάρχει και το σύστημα της απλής αναλογικής που μπορεί να, με το οποίο μπορεί να πάμε σε εκλογές με αφορμή την εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας το 20, όλα αυτά μετράνε στο ρίσκο, υπολογίζονται στο ρίσκο χώρας. Και το συμπέρασμα που βγαίνει είναι, παιδιά, τζίζα από την Ελλάδα, είτε σε επίπεδο κρατικού χρέους, είτε σε επίπεδο ιδιωτικού χρέους, είτε σε επίπεδο επιχειρήν. Έχει τραυματιστεί πάρα πολύ η εικόνα και λόγω της ΔΕΗ, αλλά και του πολύ. Ναι. Και όλα αυτά τι σημαίνουν στη ζωή μας? Ότι κάποια δυνητικά επενδυτικά κεφάλαια πολλών δις ή δεν θα έρθουν ποτέ ή θα αργήσουν να έρθουν. Αυτό πώς μεταφράζεται? Μεταφράζεται σε αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, άρα σε απώλεια δυνητικών εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία, για το κράτος, για την κοινωνική πολιτική κτλ. Αν όλα αυτά τα διδάσκονταν από το σχολείο τα Ελληνόπουλα, από την 5η-6η δημοτικού, από το γυμνάσιο, έτσι τόσο απλά, με απλές μαθηματικές πράξεις κτλ., σίγουρα οι επόμενες γενιές θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Προτεραιότητά μας προς το παρόν είναι η κοινωνιολογία, Λουκά. Ναι, ναι, όσο έχουμε αυτά τα μυαλά, να ξέρουμε ότι η συντάξη των 560 ή των 600 ευρώ θα είναι της πολυτέλειας. Θα είναι ρετυρέ. Και μάλλον η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει επιτέλους ότι θα πρέπει να πείσει τις αγορές. Δεν είναι στόχος να πείσει τον ελληνικό λαό, ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Και οι αγορές δεν πείθονται με πολιτικά επιχειρήματα. Επειδή διαχειρίζονται δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια και επειδή βλέπουμε και το αντίστοιχο της Κύπρου, πώς μπήκαν μέσα σε 1,5 χρόνο σχεδόν, καθαρίσανε, τελειώσανε κτλ. Εμείς εδώ. Τώρα να το πω σχηματικά και θα το καταλάβετε. Όταν οι άλλοι είχε ήλιο και είχαν βγει και έκαναν ηλιοθεραπεία, εμείς ήμασταν με μπουφανάκι μέσα σε θάλαμο με την ψήξη στο φουλ. Τώρα που χειμωνιάζει έξω, γιατί έχει ανέβει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα επιτόκια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και του χρόνου θα τα ανεβάσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα αρχίσει να τα αυξάνει. Τώρα εμείς βάζουμε αντιλιακό. Να γωνιά, θα πάμε με κοντομάνικο και θα πάρουμε και το αντιλιακό μαζί μας. Ναι. Εντάξει, και αυτό θα συνεχιστεί και χρόνια. Παιδιά, δεν βλέπω φως στον ορίζοντα. Δεν γίνεται να τα συζητάμε εμείς εδώ και το οικονομικό επιτελείο να μην τα βλέπει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Τα βλέπουν, αλλά δυστυχώς είναι τέτοια τα κολλήματα με τις ιδεολειψίες. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όπως και με τις ιδιωτικοποιήσεις. Και λειτουργούν με πολύ εσωτερικούς όρους. Εγώ αυτό βλέπω. Μπράβο. Και να πω και κάτι άλλο. Με την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου από τη συγκυβέρνηση Ριζάνελ, πλέον έχουν τελειώσει τα ζητήματα των ιδιωτικοποιήσεων. Έτσι, τα πάντα ιδιωτικοποιούνται. Μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια 200.000 κρατικοί υπάλληλοι θα έχουν εργοδότες ιδιώτες. Προχωράει η αξιολόγηση και θα γίνουν και απολύσεις κανονικά. Αυτά είναι με το Τρίτο Μνημόνιο.
Μην γελιόμαστε εδώ, γιατί ακούω διάφορα ότι θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης σε διάφορα τέτοια. Ο κύριος Τσίπρας έχει υπογράψει τα πάντα. Ο επόμενος πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Θα πάρει μόνο μια καυτή πατάτα στα χέρια του και θα, ναι, θα τη διαχειριστεί. Απλά θα πάρει όλα αυτά να τα διαχειριστεί και πρέπει να τα εφαρμόσει γρήγορα για να επιτύχουμε τους στόχους. Γιατί όσο δεν επιτυχάνονται οι στόχοι, θα είναι κάθε μέρα, κάθε επόμενη μέρα θα είναι χειρότερη για τον συνταξιούχο, για τον μισθωτό, για τον αδύναμο αυτής της κοινωνίας. Οι κοινωνίες πάνε μπροστά όταν υπάρχουν κέρδη, όταν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις να κρατήσουν εδώ τα μυαλά μας και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι με την εξειδίκευση και τα λοιπά να παίρνουν 100 και 200 και 300 ευρώ, να παίρνουν 800, 900 και 1000. Να μπορούν να ζήσουν. Λουκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πολύ ξεκάθαρος, πολύ νομίζω. Κατατοπιστικότατος και με τα παραδείγματα δηλαδή, νομίζω ότι κατάλαβε και εκείνος που δεν ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο σου. Καλή συνέχεια. Γεια. Ευχαριστώ και εγώ. Focus 103,6.